Μεγάλη χαρά, γιατί πραγματικά ο σημερινός μας καλεσμένος, που από το πρωί, από την έναρξη, από τη μία ώρα σας το έχουμε πει, μάλλον από χτες σας το είπαμε, είναι αυτό που λέμε, τον ξέρω πολλά χρόνια τον Γιώργο και τον αγαπώ πολύ. Τον εκτιμώ και σαν τραγουδιστή, αλλά και σαν άνθρωπο, η ποιότητά του. Είναι ξεχωριστός. Είναι ένας. Είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης και μερικά από τα τραγούδια του θέλω πρωτίστως να ακούσουμε. Μερικά. Καλά, έχω κι άλλα για αργότερα. Και έχω κι άλλα που δεν θα προλάβω να τα παίξω, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Έτσι για να φτιάξουμε ατμόσφαιρα και αμέσως μετά να τα πούμε μαζί στον καναπέ. Αγαπάω, ρε. Και εγώ σε αγαπάω. Και γιατί πρέπει να κάνει τόσα χρόνια για να έρθει να με δει? Για να με ζητήσει, μάλλον. Συζητάω, αλλά από μέσα μου. Γιατί δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Τα φιλαράκια μου, ποτέ δεν θέλω να τα φέρω σε δύσκολη θέση. Και να σου πω την αλήθεια. Δεν με φέρει ποτέ σε δύσκολη θέση, εμένα. Πολλοί δικού μου φίλου ντρέπομαι να του ζητήσω να έρθουν καλεσμένοι στην εκπομπή για να μην του φέρω στη δυσκολία να μην μπορούν να πούνε όχι και να έρθουν. Αυτό είναι, σημαίνει ότι είσαι, δεν μπαίνει στα όρια των άλλων και αγαπά του ανθρώπου πραγματικά. Έτσι νομίζω. Ανεδιοτελώ που λέμε. Εσένα πάντα σ' αγαπούσα και το ξέρει. Και όχι μόνο σ' αγαπούσα, μου άρεσε κιόλα. Ναι, να τα πει όλα. Θα τα πω. Μην πάντα του έλεγα, ρε Γιώργο. Όχι επειδή είσαι παντρεμένη, το εντελέσαι. Όχι, εντάξει. Του έλεγα πάντα, ρε Γιώργο, τι πρόσωπο είναι αυτό. Τι μούρη είναι αυτή, τι μάτια είναι αυτά. Τι λέγα πάντα το λέει αυτό. Πάντα. Τι ψέματα λέω και κάθε φορά μου λέγε πάλι τα ίδια, θα μου πει. Σου λέγα τι να κάνω, αφού μιλάει το πρόσωπό σου. Φαντάζομαι να λέμε ένα γάκι τώρα έτσι για μένα, φανταστείτε παιδιά. Πόσα χρόνια έχω να σε δω. Έχουμε να βρεθούμε αρκετά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Εκτός από μια τελευταία φορά που είχαμε πάει σινεμά που δεν θυμόσουνα. Μη με καρφώνεις. Μη με καρφώνεις. Πολλές έρνοιες και λίγο κάνω κάποια κενά. Γιώργο μου, τι κάνεις, πες μου. Είμαι καλά. Για πολλά νέα πράγματα. Ετοιμάζω για πολλά νέα πράγματα, όντως όπως πολύ σωστά το λες. Κοίταξε, είμαι σε μια περίοδο που έχω λίγο ανοιχτή. Ναι. Περισσότερο. Και είναι φυσική μου ανάγκη δηλαδή αυτό. Και ετοιμάζω να ρίξω το Mad Walk, εννοείς, το X Factor. Αυτά είναι πολύ καινούργια για σένα, θέλω να πω. Είναι πολύ. Δεν μιλάω για το τραγούδι, τη νύχτα, τις συναυλίες. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε, ναι. Το κάνεις πάρα πολλά χρόνια. Αλλά οι νέες σελίδες που ανοίγεις απανωτά τώρα αυτή την περίοδο στη ζωή σου, για μένα έχουν ενδιαφέρον για συζήτηση. Δηλαδή, βέβαια έχουν ενδιαφέρον. Πες μου. Κοίταξε, η απόφαση με το X Factor είναι πάρα πολύ απλά. Δηλαδή, είπα θέλω να κάνω αυτό το πράγμα. Γύρω-γύρω με τριγύριζε η σκέψη. Τριγύριζα και τα άτομα πολλά χρόνια. Δεν νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που σου κάνω πρόταση. Μην λες ψέματα, γιατί εγώ. Πολλά χρόνια. Γνωρίζω, πολλά αλλά δεν ομιλώ. Πολλά χρόνια, αλλά τώρα αποφάσισα ότι θέλω να το κάνω. Έτσι απλά δηλαδή. Γιατί μέσα από αυτό καταρχήν βλέπω καινούργια πράγματα. Είναι κάτι που δεν το ξέρω. Οπότε το οποίο με εξητάρει ακριβώς. Πολύ καλά. Και στην τελική ξέρεις, μπορεί να αποκτήσουμε και καινούργιους φίλους. Γιατί όχι δηλαδή. Όχι, σωστά το σκέφτεσαι. Αθρηστικά και μετά θα δούμε αν η επιλογή μου ήταν σωστή ή όχι. Δεν νομίζω ότι θα δεις κάτι διαφορετικό από αυτό που περιμένεις και περιμένουμε κι εμείς. Ναι, εντάξει, αισιόδοξος είμαι πολύ πάντως. Για πάμε λίγο σε αυτό που έρχεται και είναι το πιο κοντινό. Mm-hmm. Mad Walk. Ναι. Αυτό όταν σου κάναν την πρόταση. Ναι. Για εκεί δεν ξέρω. Στο είχαν ξαναπροτείνει, ας πούμε. Κοίταξε, στο Mad Walk, εγώ γενικώς φλετάζα με τη σκέψη του να παρουσιάσω κάτι. Και η πρόταση έσκασε έτσι από μόνη της δηλαδή. Οπότε απευθείας λέω, οκ. Okay. Χωρίς να το σκεφτείς πολύ. Όχι, απευθείας, σου λέω απευθείας. Διότι στο μυαλό μου κάτω-κάτω υπήρχε δηλαδή αυτή η σκέψη. Οπότε μόλις μου το είπανε, το δέχτηκα απευθείας. Απευθείας μετά έχω πρόβα μετά από εδώ από σένα. Και ξέρεις τι, ήταν ξάφνιασμα για όλους μας, αλλά πολύ ευχάριστο ξάφνιασμα. Πρώτον, διότι εσύ είσαι ένας άνθρωπος που εξελίσσεται μες τα χρόνια. Παίζεις. Ναι. Προχωράς. Και με την εικόνα σου αλλά και με τον τρόπο που παρουσιάζεις εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου, δεν είσαι ένας τραγουδιστής τελεία που δεν ήσουν μόνο αυτό. Περσόνα που λέμε. Για μένα δηλαδή, πάντα σε σκεφτόμουν, αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μπορεί να θες εσύ να ανοιχτείς και σε άλλους δρόμους. Ναι. Κοίταξε, περνάνε τα χρόνια, εννοώ με την έννοια την καλή πάντα, γιατί εγώ με τους ανθρώπους δεν έχω θέματα με την ηλικία και όλα αυτά. Γιατί θεωρώ ότι το νιάτο που λέμε ξεκινάει από μέσα προς τα έξω. Και αλλά η γυμναστική και η φυσική κατάσταση. Ίδιος είσαι. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Δόξα τω Θεώ. Άρα γιατί σημαίνει δηλαδή ότι αρχίζεις και δουλεύεις καλά με την πάρτι σου, με τον εαυτό σου. Όντως όμως είναι μια περίοδος που τα τελευταία δύο χρόνια έχω αρχίσει και έχω έτσι ανοιχτεί περισσότερο. Διότι πολλές φορές πιστεύουμε οι άνθρωποι άλλα πράγματα, πιστεύουμε εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας και άλλα πιστεύουν οι άλλοι που μας βλέπουν. Έχεις δίκιο. Ακριβώς. Για γύρνα μου λίγο το χρόνο και πες μου αν θυμάσαι ό,τι το θες. Πρώτο τραγούδι που είπες. Mm-hmm. Πριν κάνεις δίσκο, πριν τίποτα. Την πρώτη φορά που ανέβηκες σε ένα μαγαζί, δεν ξέρω που τραγούδες την πρώτη φορά. Στο ξεκίνημά μας, πούμε. Ναι. Χωρίς δίσκους, χωρίς εταιρείες. Τίποτα, όταν είμαι πιτσιρικά δηλαδή. Πιτσιρικά, γιατί εγώ ξεκίνησα και 15 χρονών, όπως ξέρεις. Δηλαδή, 15,5. Εγώ σε θυμάμαι στο Μέγκα που ήμουν και εγώ στο ξεκίνημα και εσύ στο ξεκίνημα με το πρώτο σου δίσκο. Ναι. Που είπα, τι κουκλάκι είναι αυτό. Ναι.
Και ήρθες και είπες το με τα μάτια να το λες, θυμάμαι καλά. Τώρα μιλάμε το 93. Με τα μάτια να το λες και μου ζητάς, ακριβώς. Ακριβώς. Mm. Και θυμάμαι ότι σε κοίταζα και έλεγα, τραγουδιστής, μα είναι τόσο ωραίο παιδί. Μήπως λέω καλύτερα να μπει στην τηλεόραση, μήπως να μπει στο θέατρο, μήπως. Δηλαδή σκεφτόμουν. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και η τηλεόραση και το θέατρο και η κινηματογράφηση μου αρέσει πάρα πολύ. Και έχεις παίξει, έχεις κάνει. Δηλαδή, εγώ σε θυμάμαι εδώ στον Αλφα. Στα πλάσματα που έκανα με τη Μετό Κοντοβά. Ίσως ήταν όσο ασφαλής. Τι ήταν αυτό που όσες φορές μπήκες να κάνεις κάτι μέσα σε, στην τηλεόραση, σε σειρά, εγώ το έκανες τόσο καλά. Πιστεύω ότι το έχεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή από πιτσιρικάς, αν με ρωτήσεις, μου λέγανε τι θα γίνει, ο ηθοποιός τραγουδιστής. Έτσι έλεγα πάντα από μικρό παιδί. Πώς έλεγα τα παιδάκια, λέγανε θα γίνω γιατρός, θα γίνω δικηγόρος. Εγώ έλεγα πώς σε λένε, Γιώργο Μαζονάκη, θα γίνω ηθοποιός τραγουδιστής. Το κατάφερες όμως και πάντα καταφέρεις και το δεύτερο κομμάτι. Πολύ. Τι μου είπες όμως ποιο ήταν το πρώτο τραγούδι που. Το πρώτο τραγούδι που θυμάμαι ότι τραγούδισα. Σε ηλικία 16 χρονών τέλος πάντων ήταν ένα τραγούδι που λέγεται «Εγώ θα σου μιλώ», το οποίο το τραγουδίσει πρώτο ο Γιώργος Νταλάρας. Ποια ακούσματα είχες εσύ, τι ακούγατε σπίτι σας? Γιατί σπίτι μας ακούγαμε. Όταν σε πρώτο είδα στη Mega Bank από κοντά και ήρθες και μας είπες τα δύο τραγούδια από τον πρώτο σου δίσκο, βλέποντας ένα, θα το ξαναπώ γιατί πραγματικά και σήμερα που σε βλέπουμε είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα 20 χρόνια πριν. Ένα κουκλίστικο πρόσωπο, ένα κατάξανθο παιδάκι. Αδύνατο, μικροκαμωμένο. Και ξεκινάς και λες ένα τραγούδι το οποίο εντάξει ήταν ποπάκι, αλλά λαϊκό η φωνή σου. Ήταν λαϊκή, δεν ήταν φωνή. Εγώ είμαι λαϊκός τραγουδιστής. Τώρα η περσόνα μου έχει. Είμαι ένας άνθρωπος που θεωρώ τον εαυτό μου έτσι πολυσυλλεκτικό, θα έλεγα. Δηλαδή, μ' αρέσει να μαθαίνω, μ' αρέσει να τολμώ, μ' αρέσει να δοκιμάζω, μ' αρέσει να ακούω βασικά. Αλλά λαϊκός τραγουδιστής είμαι. Τα ακούσματά μου ήταν λαϊκά και επίσης το λαϊκό τραγούδι είναι το τραγούδι που υπηρετώ και αυτό που με κάνει να έχω συναισθήματα πολύ εσωτερικά. Γιατί το λαϊκό τραγούδι είναι η soul, ας πούμε, που λέμε έξω. Οπότε, όταν ήμουν μικρός, τι ακούγαμε. Θα ακούγαμε Διονυσίου, ακούγαμε Πάριο, ακούγαμε Μητροπάνο, ακούγαμε Βιτάλη, ακούγαμε Αλεξίου, τέτοια και πράγματα. Και φτάνεις στην πρώτη εταιρεία τη δισκογραφική για να δουλέψεις. Και ερωτώ, δεν προσπάθησαν στο ξεκίνημα ως πιτσιρίκος να σου πούνε τι να αφήνεις το λαϊκό να πάμε λίγο σε πιο νεανικό ρε παιδί μου άλλα ακούσματα, προσπαθούν να δείτε τραγούδια ακούγαμε τότε τα πιο που να κολλάνε. Κατάλαβα, σε ένα νεαρό αγόρι όμορφο πιτσιρίκο. Στη ζωή μου ποτέ, μα ποτέ δεν, καμία εταιρεία δεν μου είπε τι θα κάνω, είτε αυτό αφορά το ρεπερτόριο, είτε αυτό που αφορά τις εμφανίσεις, είτε τι θα φορέσω, τίποτα από αυτά. Αλλά στο είναι ξεκίνημα απίστευτο. Δεν έχουμε ρεσί τόσο αυτοπεποίθηση που να είμαστε αμετακίνητοι. Ήμουν έτσι από το ξεκίνημα. Σε πληροφορώ ποτέ στη ζωή μου δεν μου είπε κανείς τίποτα. Και να καταλάβεις, όταν ξεκίνησα να κάνω τον πρώτο δίσκο, ο διευθυντής της εταιρείας τότε, ο Βίκο ήταν ο αντίπας, μου λέει διάλεξε ποιος είναι θες, αυτόν ή αυτόν. Δηλαδή ακόμα και στον πρώτο δίσκο μου έδωσε το περιθώριο της επιλογής του τι θέλω να κάνεις. Οπότε ποτέ δεν έχω μέχρι τώρα. Δόξα τω Θεώ, δεν έχω αισθανθεί ότι υπάρχει κάτι που να με βάλει σε μια κατάσταση του τύπου ότι μήπως ρε παιδί μου να πεις αυτό, μήπως να πεις εκείνο. Πάντα μάθαινα να κάνω αυτό που ξέρω. Στις επιλογές που κάνεις κάθε φορά στους δίσκους, που βεβαίως επιλέγεις αυτά που σου αρέσουν, που σου πάνε και που θέλεις να πεις. Καταλαβαίνεις, είσαι από τους τραγουδιστές, γιατί πάντα το ρωτώ αυτό στους τραγουδιστές. Αν κάνει κατευθείαν επιτυχία. Καταλαβαίνεις ποιο θα είναι η επιτυχία για τον κόσμο. Ναι. Κοίταξε, υπάρχουν δύο κατηγορίες. Υπάρχουν οι επιτυχίες, το σουξέ που λέμε, που είναι το ευρύγνωστο που λέμε, το ευρύγνωστο σουξέ, και υπάρχουν και επιτυχίες που είναι στη συνείδηση του κόσμου. Δηλαδή, το Ανήκω σε μένα είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι επιτυχία, δεν έγινε ποτέ βίντεο κλιπ. Δεν έγινε. Ποτέ στη ζωή του δεν έγινε βίντεο κλιπ. Πώς γίνεται. Άμα σου πω τραγούδια, για. Ναι, δεν έγινε ποτέ βίντεο κλιπ. Δηλαδή, έγινε στη συνείδηση του κόσμου καθαρά. Οπότε. Εσύ όμως καταλάβαινες. Καταλάβαινα, καταρχήν τον Νίκο σε μένα που μέσα το πιάσαμε τώρα στο στόμα μας, είναι ένα τραγούδι το οποίο έκανε επιτυχία μετά από 10 χρόνια, 13 δηλαδή. Ξανακάνε. Καμπάκ. Δηλαδή. Ξανά έκανε, βέβαια. Δεν έκανε τότε. Όχι, αλλά το βασικό του, τη μεγάλη του δύναμη την έβγαλε μετά από 13 χρόνια. Κοίταξε, εγώ ποτέ δεν πήγα να επιλέξω ρεπερτόριο και ευελπιστώ τώρα πια με τα χρόνια ότι ο κόσμος και εσύ καταλαβαίνεις ότι ό,τι αυτή τη στιγμή μιλάμε είναι αυτό, δεν είναι κάτι άλλο. Ποτέ δεν μπήκα στη διαδικασία αν αυτό το τραγούδι είναι επιτυχία ή όχι. Όχι ότι δεν με ενδιαφέρε ποτέ, πάντα με ενδιαφέρει επιτυχία, πάντα με ενδιαφέρει ένα τραγούδι να είναι εμπορικό που έχουμε μπερδέψει τις έννοιες, γιατί η δουλειά που κάνω είναι ευλογία να ακούγεται και να μπαίνει στις ψυχές πολλοί κόσμου. Αλλά ποτέ δεν μπήκα στη διαδικασία του τύπου
να οργανώσουμε μια κατάσταση. Δεν οργάνωσες, αλλά το καταλάβαινες ότι από αυτό το δίσκο όλο, ναι, αυτό το τραγούδι θα φύγει πρώτο. Συνήθως ναι. Συνήθως ναι. Σου έχει τύχει εσένα, γιατί σε πολλούς έχει τύχει, να αφήσεις ένα τραγούδι, mm-hmm, να μην το πιστεύεις τόσο, να πεις, ας το πω αργότερα ίσως αυτό. Ναι. Να το πάρει κάποιος άλλος και να την κάνει και ανάποδα. Όχι. Να σου προτύχει, να σου πέσει τα χέρια στο τραγούδι που κάποιος άλλος μπορεί να το έχει απορρίψει. Όχι, όχι, όχι. 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 Τα τραγούδια που μου δίναν δηλαδή τα γούσταρα θα τα έλεγα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είσαι τώρα με όλη τη μουσική μέσα στο μυαλό σου από τα παιδικά σου χρόνια. Έγραψες ποτέ ένα τραγούδι και ας μην το κάνεις δίσκο. Δικό σου ρε ποτέ. Μα γιατί? Δεν το είχα ποτέ αυτό το πράγμα. Μα δεν σιγοτραγουδάς μόνο σου. Δεν μπορεί να μην έχεις έμπνευση ποτέ, να μην σου έρχονται πράγματα. Σιγοτραγουδάω, αλλά η έμπνευση του να γράψεις το οποίο είναι ένα πράγμα το οποίο να ξέρεις. Είναι κάτι το οποίο με μαγεύει και το θεωρώ εκπληκτικό ότι κάποιος άνθρωπος πάει και παίρνει μια παρτιτούρα και αρχίζει και γράφει μουσική. Το θεωρώ γένα δηλαδή. Είναι κάτι συγκλονιστικό, αλλά ποτέ στη ζωή μου δεν είχα ούτε στο θέμα του γραψίματος όσον αφορά το στίχο, ούτε στη μουσική. Πριν από 15-20 μέρες είχα εδώ τον Γιώργο Σαμπάνη. Ναι. Και εντός αλλά και εκτός εκπομπής μου έλεγε τα ίδια πράγματα. Τον λατρεύω τον Γιώργο. Κοίταξε, η σχέση μου με τον Γιώργο είναι. Δεν μπορείς να φανταστείς τι μας έλεγε για σένα εντός και εκτός εκπομπής. Η σχέση με τον Γιώργο τα τελευταία χρόνια που συνεργαζόμαστε τον θεωρώ καταρχήν να ξέρεις ένα σοβαρό ταλέντο. Και ίσως δεν είμαι πολλές φορές και αντικειμενικός με τον Γιώργο, δηλαδή από τα 50 τραγούδια που μου παίξει ο Γιώργος, τα 49,9 μου αρέσουν. Και για άλλους τραγουδιστές δηλαδή, που δίνει. Έτσι. Α, ίσως με τον Γιώργο μπορεί να έχει συμβεί αυτό που λες. Δηλαδή να με παίρνει τηλέφωνο, ας πούμε, να μου πει Τζορτζ, άκου αυτό το τραγούδι και να του λέω, ας πούμε, είμαι για ψάρεμα στην Κρήτη. Οπότε να το κοιτώσει αλλού το κομμάτι. Λοιπόν, πάμε να δούμε μαζί ένα βίντεο που έχουμε κάνει για σένα και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας σε λίγο. Oui. Τον έχουν συγκρίνει με τον Ρόμπι, αλλά πάντα ήθελε να φύγει από εκεί. Υπάρχει αυτό? Όχι, αυτό είναι βλακία, να μην πω τίποτα άλλο. Μαζονάκης τελείως. Μαζονάκης είναι το όνομα. Εγώ δεν το είχα ξανακούσει για να πω την αλήθεια. Ναι. Συγγνώμη βέβαια, ούτε καν προλάβα να το ακούσω τώρα στο βίντεο, αλλά καλά που το άκουσες εσύ. Δεν το άκουσα, με ειδοποιήσανε. Ούτε εσύ το άκουσε, γιατί η αλήθεια είναι ότι μιλάγαμε ασταμάτητα. Για πες μου λίγο για το πώς βλέπεις τα πράγματα στο ελληνικό τραγούδι τα τελευταία χρόνια. Τι είναι να σου πω, δηλαδή όσον αφορά την κρίση, ας πούμε, αν όχι, αυτό συμβαίνει εκεί πέρα για να καταλάβω τι λέμε. Δεν ενδιαφέρει αν τα ακούσματα αλλάζουν. Δηλαδή η κάθε νέα γενιά που βγαίνει, ναι, ένα δεκαετία, αλλάζει ρε παιδί μου το μείγμα, βγαίνουν νέα παιδιά, βεβαίως, τα οποία πρώτα ήταν 15, τώρα είναι 25, τα 25 γίνονται 35. Βεβαίως. Εάν σε αυτές τις δύο δεκαετίες βλέπεις, ναι, ότι ο Έλληνας έχει αλλάξει ακούσματα. Έχει το λαϊκό ακούσματα τραγούδι έχει χάσει. Έχει χάσει κόσμο ή έχει κερδίσει? Το λαϊκό τραγούδι δεν έχει χάσει κόσμο. Είναι σταθερό. Γιατί ο Έλληνας το έχει αυτό στο DNA του που λέμε. Ίσως έχει αλλάξει ο τρόπος κάποιες φορές που το δίνουμε. Δηλαδή η λέξη που λέγαμε μπουζούκια δεν υπάρχει πια. Με ποια άποψη? Με ποια άποψη, σου πω μπουζούκια, τα λέμε πάμε στα μπουζούκια, σημαίνει ότι θα πας να δεις 10 μπουζούκια όρθια μαζί με την μπάντα να παίζουν. Δεν τα προλάβαμε αυτό πριν 20 χρόνια όταν ξεκινάμε. Έτσι, μπραβάρα, και λοιπόν δεν είναι μπουζούκια. Πώς θα τα λέμε, κέντρα? Τα λέμε βραδινά live, ας πούμε. Δεν είπα να ακούσω την Νατάσα Θεοδωρίδου, είπα να ακούσω τον Μαζονάκη, δεν ξέρω τι. Αλλά τα ακούσματα δεν έχουν αλλάξει, τα λαϊκά ακούσματα. Η εποχή έχει γίνει σίγουρα σε μια ελαφριά μετάλλαξη. Δηλαδή το ξένο ρεπερτόριο έχει αρχίσει και μπαίνει πάρα πολύ. Γιατί, όπως καταλαβαίνεις, λόγω του ίντερνετ, ο κόσμος πια είναι ενημερωμένος για τα πάντα από όλα αυτά. Το λαϊκό τραγούδι όμως είναι σταθερό, είναι εκεί. Θέλω να πω κάτι που μου έλεγε προηγουμένως. Βλέπαμε τα βιντεοκλίπ και πέρασε το Gucci φόρεμα. Τεράστια επιτυχία, αλλά πόσα λόγια. Θυμάμαι ότι προσπαθούσαμε να το κάνουμε καραόκε. Χάναμε τα λόγια που τα διαβάζαμε. Δεν προλαβαίναμε να τα πούμε. Και του λέω, εσύ τα θυμάσαι αυτά τα λόγια τώρα που έχει περάσει τόσα χρόνια από αυτό το τραγούδι, το θυμάσαι? Και μου λέει όλα. Θυμάμαι τα πάντα. Τα λόγια μπορεί να ρωτήσει και του συνεργάτε μου δηλαδή. Δεν ξέρω. Μου λέει, ο κουμπάρο μου λέει ότι δεν θα πάω ποτέ Αλσχάιμερ. Μα άμα θυμάσαι, ναι, τα λόγια από αυτό το τραγούδι που πραγματικά, ναι, δεν προλαβαίνει να τα διαβάσει για να τα πει, να τα έχει απέναντί σου να κλέβει, δεν του λε. Πολλέ φορέ να καταλάβει ο μαέστρος μου στην πάντα. Συνήθως όταν κάνουμε κάποιες σειρές, τα κομμάτια θα είναι μισά, ας πούμε, έτσι. Οπότε μου λέει στην πρόβα, πες τα δεύτερα λόγια. Έτσι συνήθως λέμε, και του λέω τα δεύτερα λόγια και παθαίνει πλάκα. Άρα θυμάσαι όλα τα τραγούδια που έχεις πει, εκτός από τα δικά σου. Τα δικά σου και τα ξέρεις. Θυμάμαι πάρα πολλούς στίχους, ναι. Πόσα τραγούδια πιστεύεις ότι μπορεί να λες σε μια συναυλία, αν περνάς και τα μισά, δηλαδή όλο ρεφρένι, όλα αυτά? Δηλαδή μέσα στο μυαλό σου που μου λες ότι δεν ξεχνάει. Τι ρεπερτόριο έχεις στο μυαλό σου από τραγούδια? Φαντάζομαι ότι λέμε πάνω από. Δηλαδή, αν πεις ότι στο πρώτο πρόγραμμα πρέπει να έχει, ας πούμε, γύρω στα 20 κομμάτια, δηλαδή σίγουρα πάνω από 50 κομμάτια την ημέρα. Σίγουρα.
Και εξαρτάται και τις μέρες κιόλας. Άμα έχεις και πιο πολύ κέφι, θα τα κάνεις και 60. Το κέφι εξαρτάται από πώς έχει πάει εσένα, η μέρα σου, η εβδομάδα σου, ή τι είναι από κάτω και πώς το εισπράττουν και πώς το νιώθουν, πώς αντιδρούν σε όλο αυτό. Και τα δύο μαζί. Αλλά βασικά για μένα πιστεύω ότι αυτό το πράγμα την ώρα που βγαίνω γυρίζει. Η βραδιά δηλαδή μπορεί να με γυρίσει. Και επίσης το στοίχημά μου πολλές φορές είναι αν μια κακή βραδιά εντός εισαγωγικών την κάνω καλή εγώ. Αυτό είναι. Πέραν από τα τραγούδια όμως, να μιλήσουμε λίγο και για φίλους. Πες μου. Είσαι ένας κλειστός άνθρωπος, Γιώργο. Είσαι περικυκλωμένος από 2, 5, 10 τους πιο κοντινούς σου ανθρώπους και με αυτούς βαδίζεις τη ζωή σου. Ή και γνωρίζοντας και νέους ανθρώπους μέσα στα χρόνια έχουν έρθει και αυτοί κοντά σου. Το χρονικό είναι κάτι που δεν με απασχολεί ιδιαίτερα. Διότι μπορεί να γνωρίσεις ανθρώπους, ας πούμε, στα τελευταία 2-3 χρόνια που να είναι πολύ πιο ουσιαστικοί και σημαντικοί από ό,τι πριν από. Να αλλάζουμε κι εμείς. Ακριβώς. Το βασικό ξεκινάει από εκεί. Είπες μια λέξη φίλος. Για μένα φίλος σημαίνει. Το ρωτώ πολλές φορές και πολύ ωραία μου κάνεις την ερώτηση. Ρωτώ πολλές φορές, έχετε φίλους και μου λένε έχετε. Λέω τι σημαίνει έχετε. Εγώ πιστεύω δεν έχετε. Ο κόσμος έχει μπερδέψει το ότι συζητώ με κάποιον την καθημερινότητα και τα πράγματα που λέγονται. Φίλος είναι αυτός που μπορεί να του πει τα πράγματα που δεν λέγονται. Και χαίρεται με την πραγματική σου χαρά σύμφωνα με το τι θες εσύ, όχι με το τι θέλει αυτός. Τι σωστά που το λέει, Γιώργο μου. Τέτοιοι υπάρχουν λοιπόν. Υπάρχουν βέβαια. Αλλά δεν είναι πολλοί. Οι καλοί είναι λίγοι και γνωριζόμαστε μεταξύ μας, λέει. Άρα και λοιπόν πρέπει να μπεις εσύ ο ίδιος στη διαδικασία του να ψάξεις να δεις ανθρώπους τέτοιους. Μεγαλώνοντας, βέβαια πρέπει να σου πω ότι είμαι πολύ λιγότερο επικριτικός από ό,τι μου παλαιότερα. Δηλαδή δεν μπορώ να κάτσω να πω αυτός είναι σωστός, αυτή είναι σωστή και δεν με ενδιαφέρει και αυτός που δεν είναι σωστός δεν με απασχολεί, ας πούμε. Λέω όλα για τον άνθρωπο, δηλαδή ο καθένας κοιτάξει τη δική του την καμπούρα, το έχω πει πολλές φορές αυτό. Εμένα πάντως με ενδιαφέρει πάρα πολύ οι ουσιαστικές σχέσεις στη ζωή μου, με ενδιαφέρουν ότι μετά τη βιολογική μου οικογένεια, από τα πράγματα που πήρα, η επόμενη οικογένειά μου είναι οι φίλοι μου, γιατί είναι επιλογή μου οι φίλοι μου και μέσα από τους φίλους μου έχω εξελιχθεί, που είναι μια πάρα πολύ ωραία λέξη. Δηλαδή, έχω δει τον εαυτό μου, γιατί όμως υπήρχαν συζητήσεις και μοίρασμα αληθινό, που με την αλήθεια έχουμε θέμα. Εσύ πόσο καλός φίλος είσαι, στους φίλους, στους όποιους. Εγώ έχεις. Μπορώ να σου πω ότι τα τελευταία χρόνια είμαι πιο καλός φίλος, γιατί παλαιότερα δεν ήμουν τόσο καλός φίλος. Με ποια έννοια? Ότι και ως άνθρωπος πέφτει στην παγίδα του τύπου, εντάξει, ο κολλητός μου είναι, η κολλητή μου είναι. Καταλαβαίνει. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνει αυτό. Όχι, δεν είναι αυτό. Αυτόν πραγματικά αγαπάς και αυτό πραγματικά που σε πάει παρακάτω. Πρέπει να το δείχνεις. Δηλαδή, πιάσ' τον άλλον, δηλαδή, δείξ' του το. Δηλαδή, δεν είναι, εννοείται. Οπότε, τελευταία χρόνια μπήκα στη διαδικασία να γίνω ακόμα περισσότερο δοτικός, ρε παιδί, με τους ανθρώπους. Που αυτό δεν το έκανα γιατί ήμουν κακό παιδί ή οτιδήποτε. Απλώς μπορεί και να ντρεπόμουν κιόλας ή μπορεί να μην το ήξερα αυτό το πράγμα. Οπότε, σιγά σιγά το ανακαλύψεις. Και είναι τόσο ωραίο να μπαίνεις σε διαδικασίες που παλιά έλεγες. Κοπά. Έχεις πάντως αλλάξει λίγο. Έχεις οριμάσει λίγο. Ναι. Νομίζω βλέπεις περισσότερο και όλα αυτά που γίνονται γύρω σου και σε αφορούν. Δεν είσαι τόσο πολύ, όπως όλοι μας βέβαια όταν ξεκινάμε στα 20, στα 25, κοιτάμε πιο πολύ τον εαυτό μας και μετά και όλους τους άλλους, από τον άνθρωπό μας μέχρι τους φίλους μας, τον περίγυρό μας κτλ. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Η έννοια της ορίμανσης είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω αν μπορώ να πω τη λέξη. Εγώ χρησιμοποιώ πάντα το θέμα της εξέλιξης, γιατί πιστεύω ότι οι άνθρωποι δεν αλλάζουν. Εξελίσσονται. Η λέξη αλλαγή μου κάνει λίγο περίεργη. Δηλαδή η λέξη στροφή. Τι στροφή? Δηλαδή εξελίσσεσαι. Πορεύεσαι σύμφωνα με αυτό που πραγματικά έχεις, πόσο το δουλεύεις, δηλαδή, ρε παιδί μου. Τα απλά είναι τα πιο δύσκολα, λένε. Την τελική απόφαση για τα σοβαρά θέματα της ζωής σου, ναι, όλα. Ναι. Όλα, όχι μόνο δουλειά. Την παίρνεις πάντα αποκλειστικά μόνος σου ή μπορεί να επηρεαστείς θετικά κάτι να πάρεις από αυτούς που εμπιστεύεσαι, τέλος πάντων? Θα σου απαντήσω αμέσως. Τις περισσότερες φορές συζητάω με τους φίλους γιατί υπάρχει ένας βαθμός ανασφάλειας δικής μου. Απ' την άλλη, είπα πια δεν πρόκειται ποτέ να εγκαταλείψω το ένστικτό μου διότι το μέσα σου είναι αυτό που σου λέει πραγματικά ότι δεν πάει το χέρι μου, ρε παιδί μου, εκεί. Οπότε όσο και να σε συμβουλεύουν εντός εισαγωγικών οι άλλοι, συμβουλές τώρα,
Τη γνώμη του, ρε παιδί. Ναι, τέλος πάντων. Όπως τη λες και εσύ, δεν τη λες και εσύ τη γνώμη σου στους άλλους. Τη γνώμη μου θα την πω, βεβαίως θα την πω. Βεβαίως. Αλλά εσύ είσαι αυτός που θα αποφασίσεις να πάρεις. Εγώ με δύο άνθρωπους που μιλώ καλά, πολύ καλούς μου φίλους, όταν τους λέω ότι με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, μα απαντάνε δεν έχουμε κάνει τίποτα εμείς. Εσύ ο ίδιος βοηθήθηκες από μόνος σου διότι ήθελες να βοηθηθείς. Παρόλο που εγώ πιστεύω ότι με βοήθησαν τα μάλα δηλαδή. Λοιπόν, αν και είναι ώρα για διαφημίσεις, θέλω να περάσουμε μετά τις διαφημίσεις να δούμε κάποιες εμφανίσεις από τα Madwalk. Ξαναγυρνάω, βλέπεις πάω μπρος, πίσω μπρος. Δεν θέλω να μένουμε σε ένα θέμα, να γυρνάμε παντού. Να μην βαριέται και ο κόσμος. Ο κόσμος δεν βαριέται. Τέλεια. Και ειδικά εσένα δεν μπορεί να σε βαρεθεί. Εσένα να δεις πότε μπορεί να σε βαρεθεί ο κόσμος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Εσένα παραπάω και λατρεύω, ζηλεύω. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και όπως έλεγα πριν από τις διαφημίσεις, θέλω να περάσουμε να δούμε λίγο εμφανίσεις του Γιώργου. Το περιορίσαμε μόνο από το ΜΑΤ, γιατί άμα αρχίζαμε να κάνουμε εμφανίσεις από συναυλίες, από κέντρα, από φωτογραφίες, από βιντεοκλίπ, από αυτά. Θα θέλαμε δύο εκπομπές. Θα θέλαμε τρεις εκπομπές και θα είχαμε πολλά να πούμε. Και το κομμάτι αυτό με ενδιαφέρει. Για το πώς εμφανίζεσαι, τι θα φορέσεις, θα κάνεις, που πάντα σχολιόμαστε όλοι. Ναι. Άπαντες. Εσύ αποφασίζεις. Είναι δικιά σου σκέψη κάθε φορά. Καταρχήν, εγώ είμαι άνθρωπος που δουλεύω με τους συνεργάτες. Δηλαδή, εγώ είμαι υπέρ της ομάδας βασικά. Mm. Πάντα όμως την τελική απόφαση την παίρνω για όλα τα πράγματα. Είναι πολύ βασικό να έχεις πολύ καλούς συνεργάτες και επίσης να ξεκαθαρίσω και άλλη μια φορά για να μην με ρωτήσεις και εσύ του τύπου. Κάποιες φορές είμαι στο σπίτι μου και σκέφτομαι, ας πούμε, τώρα λέει κάποιος, τώρα πώς το οργάνωσε ο Μαρουνάκης τώρα αυτό το πράγμα, να φορέσει αυτό για να προκαλέσει αυτό. Για να... Δηλαδή, έχω τύχει σε συζητήσεις από σοβαρούς ανθρώπους και μου λένε, ας πούμε, εκείνη τη μέρα που είχατε βάλει αυτό το πράγμα, ας πούμε, φορέσατε αυτό, τη βερμούδα που τελικά ήταν φούστα, αλλά δεν ήταν φούστα, αλλά δεν είναι βερμούδα. Αλλά το καθένας το παίρνει όπως θέλει, σύμφωνα με τα δικά του θέματα. Το κάνετε για να προκαλέσετε. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, πάντα τα πράγματα εμείς τα κάναμε σύμφωνα τι μας αρέσει αυτό. Προχωράμε. Ναι, ρε παιδί μου, σύμφωνοι. Αλλά ξέρεις όμως ότι κάποια πράγματα θα μείνουν οι άλλοι έτσι και θα παίξει παντού. Το γνωρίζεις. Κάποια πράγματα, κοίταξε, κάποια πράγματα που λένε ότι θα μείνουν έτσι για μένα είναι απλά. Και το αντίθετο, να ξέρεις. Αυτό δώσε μου 2-3 λεπτά γιατί πραγματικά δεν το πιάσα πολύ. Μετά το βίντεο. Αλλά ας δω το βίντεο, μπας και μου κατέβει μετά λίγο καλύτερα. Αν όχι, θα σε ξαναρωτήσω. Θα απαντήσω εγώ ξανά. Madwalk, πάμε. Έτσι θα στην πω για το Move Mali. Κάτσε, αφού το ξέρω ότι είναι προκλητικό και θα ζητηθεί. Καταρχήν μέσα στο συμβόλαιο που κάνουμε για την εκπομπή, είπα να τη βάλετε μακριά μου. Μην τη βάλετε πολύ δίπλα μου. Εγώ ξέρεις τι έκανα. Γιατί θα φύγει το καναπέ. Επειδή με ξέρουνε. Εγώ θέλω κοντά. Κανονικά η καρέκλα δεν είναι εδώ. Μα δεις το σημάδι είναι από εκεί. Εγώ λέω παιδιά στους συνεργάτες, λέω παιδιά, ξέρετε, μακριά να μας βάλετε. Όχι, δεν γίνεται. Γιατί αν με βάλουν μακριά θα έρθω να κάτσω δίπλα σου. Μα το ξέρω. Γι' αυτό για μοβ μαλλί. Μπλε είναι το μαλλί, δεν είναι μοβ. Με τα φώτα έγινε μοβ όμως. Όχι, είναι μπλε το μαλλί, γιατί είναι μπλε και το ρούχο. Γιατί το έκανε μπλε. Γιατί έτσι γούσταρα και την ώρα. Μωρέ, καλά που θα αρέσει, αλλά δεν το ξέρει ότι θα πούμε πάλι. Τι έκανε ο Γιώργος. Να σου πω ρε κάτι, λένε. Κάνουμε όχι δουλειά, θα το έλεγα, κάνουμε μια έκφραση το τραγούδι. Το οποίο δηλαδή, αν δεν τα κάνεις πάνω σε τέτοια πώς το λένε, επαγγέλματα, να το δέσεις ως επάγγελμα, πού θα τα κάνεις δηλαδή. Εντάξει. Αν πάμε για βόλτα στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, ο κόσμος αυτά τα πράγματα τα κάνει και πηγαίνει για δουλειά, δηλαδή το πρωί. Απλώς στην Ελλάδα είμαστε λίγο, μας αρέσει να είμαστε λίγο. Ξέρεις, λίγο υποκριτές, μας αρέσει να είμαστε λίγο δήθεν, ναι. λίγο συντηρητικοί του, να μην πω. Ναι, άσε να μην πεις. Ναι. Ας μείνουμε εκεί. Εντάξει. Θα μου μαρτυρήσεις κανένα μυστικό τι θα γίνει στο Madwalk. Στο Madwalk δεν μπορώ να σου μαρτυρήσω τίποτα. Θα τραγουδήσεις, να το πάρουμε έτσι. Θα παρουσιάσω, ναι, θα κάνω και δύο άκτη βέβαια. Ναι. Δύο τραγούδια τα έχεις επιλέξει, θα έχετε κάνω, καταλήξει. Θα κάνω δύο εμφανίσεις. Δύο τραγούδια δηλαδή. Ναι, τρία τραγούδια κοντά. Ναι. Άρα δύο μαζί και ένα μόνο του, τα οποία δεν θες να μου πεις. Όχι. Ωραία. Αλλά δεν πειράζει, εμείς την Τρίτη, αφού είμαστε χορηγοί, κάτι θα κλέψουμε να φρέξουμε. Καλά, επειδή είστε χορηγοί και ακριβώς, γι' αυτό σου λέω. Πες μου τουλάχιστον, ποιοι άλλοι καλλιτέχνες θα βρίσκονται εκεί, αν έχεις κάνει καθόλου πρόβες. Όχι, η πρόβα θα ξεκινήσει αύριο, αυτό δεν μπορώ να σου πω πολλά πράγματα, δηλαδή, όχι ότι σου κρύβω κάτι. Απλώς ξεκινάει η πρόβα αύριο, δηλαδή σήμερα εγώ φεύγω και πάω στο ΜΑΤ μετά από το από σένα απευθείας για να κάνω κάποιες πρόβες εκεί όσον αφορά την παρουσίαση δηλαδή. Οπότε δεν έχω κάτι άλλο να σου πω. Υπάρχει κάτι στην παρουσίαση. Εγώ θα αλλάξω τέσσερα ρούχα.
Κάθε φορά. Με ενδιαφέρει. Όλοι μας ενδιαφέρουν αυτά οι αλλαγές. Αναγκαστικά και εμείς, ναι. Υπάρχει κάτι που μπορεί να σου δημιουργήσει άγχος στο θέμα της παρουσίασης? Αν και εσύ, αφού είσαι δεν έχει ανάγκη καμία. Όχι, δεν μου δημιουργεί. Το μόνο πράγμα που μπορεί να μου δημιουργεί άγχος σε μένα είναι όταν δεν είναι συντονισμένα τα πράγματα καλά. Γιατί είμαι εγώ όταν δουλεύω, είμαι, θέλω να είναι. Κοντρολαρισμένα όλα. Όλα. Δηλαδή, είσαι free control. Δηλαδή. Μπορεί να με κάνει όση ώρα θες να με βάλει να δουλεύω. Είμαι δηλαδή ανθεκτικό σκύλο που λέμε δηλαδή. Αλλά να μην έχει χαοτικά πράγματα στο ενδιάμεσο. Στο X Factor, ξαναγυρνάω πάλι. Mm-hmm. Ποιοι άλλοι θα είναι κριτές, γιατί ακούμε. Η κριτική επιτροπή του X Factor, καταρχήν να το πάρουμε από την αρχή. Παρουσίαση κάνει ο Σάκης Ρουβάς και η κριτική επιτροπή είναι ο Μπάμπης ο Στόκας, είναι η Τάμπτα, είναι ο Γιώργος Παπαδόπουλος και εγώ. Πώς σου φαίνεστε? Μου φαίνεστε πάρα πολύ καλά. Δεν μου λες, με το Σάκη έχετε δουλέψει πότε μαζί? Έχουμε δουλέψει βεβαίως στο παρελθόν. Πότε, πάνε στο Fever, δηλαδή. Ναι, είναι αρκετά χρόνια. Θυμάμαι και καταπληκτική σεζόν εγώ, ο Σάκης και η Έλενα Παπαρίζου. Σκίσαμε τότε. Τις εποχές ξέρεις, τις πολύ καλές. Όχι τώρα δεν είναι καλές, μια χαρά είναι. Άλλες εποχές βέβαια. Ναι, άλλες εποχές, άλλες τώρα. Να μην λέμε τότε τώρα. Και τώρα αυτό και τότε τότε και αυτά κάτι σαν κατηρίες. Έχεις δει άλλα talent show? Έχεις χαζέψει καθόλου έτσι λίγο? Η αλήθεια είναι ότι τα έχω πολύ περαστικά. Δεν έκανα ποτέ να ασχοληθώ. Όταν τα βλέπες, ναι. Σε έβλεπες στη θέση του κριτή του παρουσιαστή? Γιατί τώρα μου βγήκες και με τα δύο μαζί ταυτόχρονα. Με έβλεπα και στις δύο θέσεις. Μ' αρέσεις. Ναι, βεβαίως. Εγώ δεν ξανασήκω άρμα από την καρέκλα, ναι. Μου. Σε έχω φοβηθεί πια. Με έβλεπα και στις δύο θέσεις ακριβώς. Μπορεί, ναι, να σου έρθει να μπεις και στην καθημερινή των προγραμμάτων. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Όχι, δεν ξέρεις ποτέ. Ποιος ξέρει δηλαδή. Γι' αυτό και λέω πολλές φορές, λέω, άσε το Γιωργάκη, μην λες τώρα ποτέ. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Ποτέ στο παρελθόν, ποτέ. Εννοείται. Όχι σε αυτά που κάνεις τώρα. Εννοείται. Βεβαίως, ποτέ. Μ' αρέσει και όπως το λες και εννοείται. Όχι ποτέ, δεν το συζητούσα δηλαδή. Αλλά είμαι από τους ανθρώπους που λέω, ναι, το είπες τότε και τι πρέπει να πει. Αυτό να διαιωνιστεί δηλαδή. Τώρα γίνεται. Αλλάξανε τα πλάνα μου. Ακριβώς. Κοιμήθηκα στη μάνα μου. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Αλλά εγώ χάνω και λίγο τα λογάκια. Ενώ εσύ είπα δεν πειράζει, εγώ τα θυμάμαι εγώ για σένα, μην στεναχωριέσαι. Λοιπόν, να δούμε και ένα δεύτερο μέρος με λίγο τραγούδια. Γιατί είπαμε πάνω γίνεται χαμός στο τηλεφωνικό κέντρο. Αλλά να ακούμε και κανένα τραγούδι, ρε παιδιά. Μαζονάκι έχουμε, να το ευχαριστηθούμε. Έχω τραγουδήσει και το έχω ευχαριστηθεί. Για να σε περάσω από ένα γρήγορο τεστ. Ναι. Ας πούμε, το Είσαι Φοβερή, ποια χρονιά βγήκε, θυμάσαι? Το Είσαι Φοβερή πρέπει να βγήκε τη χρονιά του 2003. Μήπως 4. 3 προς 4, ναι. Θυμάσαι ποιο ήταν το πρώτο τραγούδι που βγάλατε από αυτό το δίσκο? Γιατί αυτό είναι το δικό μου αγαπημένο από εκείνο το δίσκο. Ναι, καταρχήν τον Κούτσε, ναι. Τον Κούτσε ήταν στο Είσαι Φοβερή. Ναι. Αποκλείεται. Βεβαίως. Αν θα είχε βγει σύγκλι, ναι, μόνο του αυτό, φαντάζομαι. Μπορεί, ναι, ναι. Τον Κούτσε για πόσα χρόνια το τραγούδαγες? Το τραγουδάω, θέλω να πει. Το τραγουδάς ακόμα. Πες μου λίγο πώς ανταποκρίνεται ο κόσμος. Γιατί αυτό κι αν ήταν ένα κομμάτι που έκανε τόσο πολύ μεγάλο μπαμ τότε. Αυτό που σου λέω είναι απίστευτο. Όπως ακριβώς τότε, το ίδιο πράγμα γίνεται και τώρα από την εισαγωγή. Δηλαδή με το που ξεκινάει η εισαγωγή, πέφτει ο χώρος κάτω. Πώς το εξηγείς αυτό μετά από 13 χρόνια? Το εξηγώ χρόνια. Γιατί πιστεύω ότι είναι ένα τραγούδι που είναι ένα τραγούδι ρόλος. Και επίσης έκανε σχολή στο θέμα αυτό. Θυμάμαι το βίντεο. Είναι από τα λίγα βίντεο κλιπ που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Δεν ξέρω ποιοι το οργανώσαν. Με τον Νίκο, το Σούλη το κάναμε τότε. Εντάξει, ναι. Δηλαδή αυτό είναι έργο μικρό το οποίο το χαζεύει σαν. Μα είναι ρόλο. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να τραγουδίσει να λέει αυτό το κομμάτι σε κάποιο μαγαζί. Πώς του ήρθε το φίλο και το σκέφτηκε και στο πρότεινε? Γιατί αυτό ανατρεπτικό ήταν, ρε Σίγουρα. Γνωρίζοντά με, ο φίλο το έκανε αυτό. Εσένα το παρουσίασε. Έπαθα πλάκα. Αλήθεια, πες μου. Έπαθα πλάκα. Α, να, παίζουμε και λίγα πλάνα. Μπράβο. Αφήστε το λίγο να βλέπουμε. Έπαθα πλάκα, το μου. Έλα, ρε Γιώργο. Έπαθα πλάκα. Ήταν διαφορετικό και κόντρα ό,τι έπαθα. Έπαθα πλάκα. Δεν μπορεί να δει τι έπαθα. Δηλαδή, εσύ το κατάλαβε ότι τρελάθηκα. Ναι, θα βγω και θα γίνει χαμό με αυτό. Καραντί, δηλαδή ήμουνα με 300 χιλιόμετρο. Ήμουν δηλαδή πάρα πολύ σίγουρο γι' αυτό. Τρελάθηκα, με τρέλανε, πώς να σου πω. Δεν το φοβήθηκε. Καθόλου. Να, ας πούμε, σε κάτι τέτοια με ξαφνιάζει, Γιώργο. Ναι, γιατί αυτή είναι και η διαφορά μας με τους υπόλοιπους όμως. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή ότι. Άστο λίγο, αφού γι' αυτό μιλάμε. Άστο λίγο.
Πες μου, αφήνω και διαφορά σου. Δεν μισώσει ποτέ. Ναι, ναι, για να δούμε το ξέρει τα λόγια που μου λέει. Λένε όλα, απ' έξω και ανακατοτά τα λέω. Βράδυ πριν ξαπλώσει καλή νύχτα, μαμά. Και παριστάνει το ότι πάμε τα λεφτά του μπαμπά. Του μπαμπά, του μπαμπά, μπαρέ αυτό τα βασκαλά με μαμά. Και μπαμπά και υποπισίνα και λεφτά. Λοιπόν, μου λες, αυτή είναι και η διαφορά. Το κατάλαβες, το πες. Κοίτα τώρα, δες λίγο ντύσιμο. Δες ντύσιμο. Ναι. Και μιλάμε για 13 χρόνια πριν, παιδιά, 14. 14, ναι. Και έχει την ίδια αντίδραση ο κόσμος. Έχει ακριβώς την ίδια αντίδραση, ναι. Ποιο είναι για σένα το τραγούδι που πιστεύεις από όλο στο ρεπερτόριο ότι θα το λες όσο τραγουδάς. Πάντα θα περνάει από τα τραγούδια σου. Τώρα σου πω ένα τραγούδι, γιατί τώρα σου πω ένα τραγούδι. Εδώ πριν είπε εσύ ότι πρέπει να κάτσει να λε 500 τραγούδια. Δεν σου ρε παιδί μου. Αυτό που μέσα σου λε, αυτό είναι. Δεν έχω το κομμάτι που δεν θέλω να σου. Δεν μπορώ να σου απαντήσω για ένα τραγούδι. Γιατί κάθε, για μένα πρέπει να σου πω ότι κάθε τραγούδι περιλαμβάνει μια συγκεκριμένη περίοδο τη ζωή μου. Δεν μπορώ να τραγουδήσω εγώ τραγούδι το οποίο να μπει και να το τραγουδήσω για να το τραγουδήσω απλώ. Ό,τι τραγούδι έχω πει. Για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, το 90% του ρεπερτορίου μου είναι τραγούδια τα οποία. Θα μιλήσω ανάποδα και δεν θα μου ξεφύγει, θα είσαι ανάποδα τώρα. Ωραία. Συγνώμη, από όλους τους συνθέτες που έχεις μιλήσει, δηλαδή. Που έχεις μιλήσει, λέω, που έχεις τραγουδήσει, πες μου ένα τραγούδι από τον κάθε συνθέτη. Α, ξεκινήσουμε από πού τώρα, από τον Μπουγά, ας πούμε, πρώτα που ήταν τα πρώτα μου. Από τον Νίκο Τερζία ξεκινήσουμε πρώτα. Μπράβο, βρε, με τον Τερζή ήταν τα πρώτα, έχεις δίκιο. Ξεκινήσω από τον Τερζή, λοιπόν, φεύγω για μένα. Τι κομμάτι αυτό. Πάμε ένα, κάτι θα θυμηθώ ένα. Μετά πάμε στον Μπουγά. Παιδί της νύχτας. Κομματάρα. Λοιπόν. Τι τραγουδήσαμε εμείς πριν αυτό. Μην ξεχάσουμε κανένα συνθέτη μετά και σε φάω. Όχι, 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 παιδιά. Λοιπόν, προς Θεού δεν είναι. Δεν το κάνω θέμα. Να πάμε στο Σαμπάνι. Λείπει πάλι ο Θεός. Να πάμε στο Φίβο. Σάββατο. Κουλουπού. Ναι. Να πάμε στον Γκραουνάκι, δηλαδή τι θες, έχω πει, ναι, δόξα τω Θεώ. Να μου επιτραπεί που σε έχω ξεχάσει κανένα τέτοιο, αλλά δεν το λέμε για. Μα δεν ήσουν προετοιμασμένο τώρα για να τα βγάλουμε όλα τα τραγούδια και να τα θυμηθεί προ Θεού. Ό,τι σου έρχεται στο μυαλό. Και ευχαριστώ πάντως όλους τους συνθέτες. Τι και τους υπουργούς. Από τη ζωή σου σε αυτή τη φάση. Τα έχεις όλα. Ναι. Όλα, όλα. Ναι. Κοίταξε, είμαι από τους ανθρώπους που με τα χρόνια, όπως είπες πριν, προσπαθώ και αγωνίζομαι για να ζω το τώρα. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή, εδώ, φεύγοντας από εδώ, να είμαι γεμάτος, να είμαι καλά δηλαδή. Που είναι το πιο βασικό. Παλαιότερα λέγαμε, ήμασταν εδώ και λέγαμε, να ήμασταν τώρα εκεί, ας πούμε. Εγώ δεν το έχω πια αυτό το πράγμα. Α, τι ωραία που είμαστε εδώ. Οπότε δεν θεωρώ ότι μου λείπει κάτι. Ό,τι μου λείπει είναι καθαρά θέμα δουλειάς με τον εαυτό μου, με τον αιώνιο αγώνα εμού και του εαυτού μου. Λέγαμε πριν στις διαφημίσεις, σε ρωτούσε αν σ' αρέσει στις διακοπές σου να είσαι έτσι, σε βαβουριάρικα μέρη. Μιλάμε για αυτή την εποχή, γιατί όλοι έχουμε περάσει φάση. Ναι, ναι, ναι. Εγώ τώρα είμαι και για τη βαβούρα. Είμαι. Ναι. Παλιότερα δεν είμαι καθόλου. Αλήθεια. Καθόλου. Τώρα μπορώ και με τη βαβούρα, αλλά προτιμώ, ειδικά μετά από περίοδους όπως ξέρεις πολύ καλά, που είναι, ξέρεις, πίεσης, δουλειάς και πίεσης, να πηγαίνω να ράζω σε μέρη που είναι ήσυχα. Εγώ είμαι γεννημένος στην Οίκαια του Πειραιά, με καταγωγή από τη Στεία της Κρήτης. Να το ξεκαθαρίζουμε αυτό το πράγμα. Άρα και λοιπόν τα καλοκαίρια πολλές φορές είναι αυτό που μου αρέσει να πηγαίνω εκεί στη Σιτία μεταξύ Σιτίας και Ιεράπετρας σε ένα βουνό που λέγονται Πεύκη και να ξεκουράζομαι εκεί. Στη Θεσσαλονίκη πότε θα πας και πώς θα πας τώρα με όλα αυτά που ετοιμάζεσαι να κάνεις. Τα έχουμε όλα βολέψει, δηλαδή με την έννοια ότι αποφάσισα ότι θα κουραστώ αρκετά, αν και πιστεύω ότι η κούραση είναι πολύ σχετικό θέμα, αλλά τις Πέμπτες θα είναι το X Factor και τις Παρασκευές και τα Σάββατα θα εμφανίζομαι στη Θεσσαλονίκη. Οπότε το έχω βολέψει και αυτό. Ναι. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο είναι ώρα πάλι για διαφημίσεις. Κάπου εδώ πρέπει να σε αποχαιρετήσω γιατί μου λες γυρίσω κλείνω. Ναι, γιατί και εγώ πρέπει να φύγω, έχω πρόβα. Έχεις πρόβα. Ναι. Μωρέ, μου λείψε. Και πραγματικά δεν ξέρεις πόσο το ευχαριστήθηκα που σε βλέπω έτσι απέναντι. Θα κάνουμε αυτό που λέγαμε εκτός αέρα. Αυτό. Το οποίο θα αφήσουμε εδώ γιατί δεν χρειάζεται να φύγει παρά έξω. Σ' αγαπάω πάντα. Πάντα. Πάντα γλυκό μου ψαράκι. Ευαίσθητο, τρυφερό, ονειροπόλικο. Μοναδικό. Να ξέρετε ότι με ήθελε πολλά χρόνια. Πολλά. Πολλά διαφημίσεις. Ανάβεις φωτιές στην οικογένειά μου. Είναι αλήθεια.
για όσο κι αν φωνάει.